φωνή που αυτά, δηλαδή, τι να πω. Ό,τι και να σου πω, είναι πολύ λίγο. Έτσι, για να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Εγώ είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος που τον γνώρισα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να πω, ας πούμε... Αχ, αυτό, ας πούμε. Αχ, αυτό. Ναι. Δηλαδή, να μου πούνε τώρα, σου δίνουμε όλη την Ελλάδα και θα σου πάρουμε τη μνήμη από τον εγκέφαλο, μη θυμάσαι, δεν θέλω. Αυτό θέλω εγώ. Έτσι. Γεια σου, Γεράσιμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, αγόρι μου. Τι γίνεται? Ευχαριστώ. Μια χαρά. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι σε αυτήν την υπέροχη παρέα, έτσι να τραγουδήσουμε μαζί όλοι. Είμαι συγκινημένος απόψε, γιατί ο Καζατζίδης, για μένα που είμαι και τραγουδιστής λαϊκός, υπήρξε έτσι κάτι σαν πατέρας και κάτι σαν εμπνευστής. Ακούγοντας δηλαδή τη φωνή του από μικρό παιδί και έχοντας μεγαλώσει με τη φωνή του και τα τραγούδια του, μου μπήκε έτσι η επιθυμία να κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να αγάπησα το τραγούδι μέσα από αυτά τα τραγούδια και μέσα από αυτή τη φωνή αυτού του ανθρώπου. Το πόσο σπουδαίος υπήρξε και το πόσο σημαντικός, το ξέρουμε όλοι, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, εννοείται. Θα πω επίσης, θέλω να πω ότι πόσο πολύ με έχει συγκινήσει η αλήθεια του. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που τραγουδούσε, τόσο πολύ τα ένιωθε και τα βίωνε, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σημαντικότερο στην τέχνη. Να είσαι εκεί, δηλαδή 100% τη στιγμή που λες ένα τραγούδι, να γίνεσαι αυτό... Να μπορείς να είσαι παρόν με το αίμα σου. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το πράγμα έχει κάνει ο Καζατζίδης και το υποστήριξε όχι μόνο με τη φωνή του την τεράστια, αλλά και με τη ζωή του. Έτσι όπως έζησε δηλαδή. Έδωσε, πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα που καλό θα είναι να το βλέπουμε κάπου κάπου και να ανατρέχουμε σε αυτό. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα του άδειος, δεν τον γεμίζουν τα παλάτια ούτε τα δισεκατομμύρια που έχει φτιάξει. Ούτε οι Mercedes, ούτε η BMW, ούτε αυτά. Εγώ είχα αμάξι δεκαετίας και είμαι πανευτυχής. Ψυχή μου είναι γεμάτη μέσα. Γιατί δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Καλησπέρα, Γιατούλα μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες εδώ. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Είσαι... Πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Εγώ δεν είχα τη χαρά για την τιμή να τον γνωρίσω, να τον συναντήσω ή να τον ακούσω έστω τη φωνή του από κοντά. Αν και ζούσαμε ένα χιλιόμετρο μακριά, το ανακάλυψα λίγο πριν ταξιδέψει, ότι μας χώριζαν σκάρτα χίλια μέτρα, δηλαδή ήμασταν γείτονες. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν έφυγε, περνούσα κάθε βράδυ από το σπίτι, ήταν και ο δρόμος μου βέβαια, και θυμάμαι το καντιλάκι που έκαιγε και πάντα σταματούσαμε, έτσι για να πούμε μια προσευχή. Είμαι λίγο συγκινημένη, νιώθω ότι κυλάει στο αίμα μου, έστω και αν το γνώρισα, είναι στο DNA μου καταγεγραμμένο, στον ακούω που μωρώ. Έτσι, δεν την γλιτώνεις από αυτό. Δεν γίνεται. Δεν την έχουμε γλιτώσει κανένα. Απ' την αλήθεια πώς να γλιτώσεις. Έτσι, έτσι. Δεν γίνεται. Σωστά. Απ' την αλήθεια πώς να γλιτώσεις. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Τι κάνεις, Λυκέ μου? Πολύ καλά. Να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και για μένα που βρίσκομαι σε αυτή την παρέα και τιμούμε απόψε το Στέλιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, να του είχα σφίξει το χέρι. Μεγάλωσα με τη φωνή του, γιατί εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία από γονείς μετανάστες. Οπότε για τους μετανάστες ο Στέλιος ο Καζατζίδης ήταν ένας ζωντανός τρίλος. Στο σπίτι τα δισκάκια του 45 στροφών με τη φωνή του ήταν κάτι καθημερινό. Οπότε ο Στέλιος κατά κάποιο τρόπο υπήρξε δάσκαλός μου. Έτσι τον μελέτησα πάρα πολύ, μελέτησα πάρα πολύ τη φωνή του. Υπήρξε δάσκαλος χωρίς να το ξέρει ο ίδιος. Αγάπησα και εγώ, όπως είπε ο Γεράσιμος, το τραγούδι μέσα από τη φωνή του. Δηλαδή ήταν ένα ερέθισμα πολύ σημαντικό για μένα. Και να πω ότι φέτος στο Χάραμα εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα στους δύο μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές του αιώνα που πέρασε, στο Στέλιο Καζατζίδη και στο Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και πραγματικά είναι η στιγμή που είναι το αποκορύφωμα του προγράμματος. Νομίζω κανένα ζωντανό πρόγραμμα δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον το 1 τρίτο, τα μισά τραγούδια να είναι του Στέλιου Καζατζίδη. Αυτό που είπες για τη Γερμανία, θα το ξέρετε περισσότεροι, αλλά το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή, αλλά μου αρέσει να το αναφέρω γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει για την αγάπη των ανθρώπων για τον Καζατζίδη. Ένας συνταξιούχος τελωνιακός Γερμανός. Είχε πει ότι τότε υποδεχόμασταν τους μετανάστες και είχαν μέσα, ρε παιδί μου, κάτι ρουχαλάκια οι άνθρωποι, φτώχεια καταραμένοι, κάτι ρουχαλάκια, την εικόνα της Παναγίας και οι 9 στους 10 κάναν τη δισκάκια κάποιου Καζατζίδη.
Μονίμως. Αυτό ήταν ο κοινός τόπος. Την εικόνα της Παναγίας κάποιοι μπορεί να μην την είχαν, αλλά τα δισκάκια υπήρχαν μέσα του Καζατζίδη. Είναι ό,τι ωραίτερο έχω ακούσει. Φτώχεια, μιζέρια. Αλλά δεν υπήρχε το άγχος που υπάρχει σήμερα. Πιο λίγος κόσμος, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερα τσιμέντα. Όμως οι άνθρωποι ήταν τόσο αγαπημένοι μεταξύ τους, ο ένας κουβάλαγε το φαγητό που έφτιαχνε στον άλλον και ο άλλος τα ίδια. Υπήρχε ένα δέσιμο, ας πούμε, στους ανθρώπους που δεν υπάρχει σήμερα. Καλησπέρα, Μελλάκη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν θέλω να συγκινηθώ, γιατί το μου συνέβη αυτό στην παράσταση που κάναμε. Κάναμε ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη και εκεί είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Τώρα θα κρατήσω την ψυχραιμία μου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ απόψε. Ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω το Στέλιο του Καζατζίδη. Πρώτον, γιατί ήταν πόντιος. Και επειδή οι Πόντιοι έχουμε έτσι μεταξύ μας έτσι μια αγάπη μεγάλη και καταλαβαινόμαστε, έτσι λέμε, να φάω την ψήση, ας πούμε, να φάω την ψυχούλα σου, ας πούμε, υπάρχει... Να τρώω την ψήση, συγγνώμη, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο και να πάω να τον βρω εκεί στη βάρκα και να του πω γεια σου Αθάνατε, ας πούμε, γεια σου Στελάρα. Είδες που σου έλεγα να έρθεις στο χτήμα, ότι είναι όμορφα εδώ, ότι έχουμε κρασάκι ωραίο. Δεν φεύγω, Στέλιο. Δεν φεύγεις, δεν φεύγω. Α, μπράβο, αυτό περίμενα να ακούσω. Εδώ τη βγάζω, Πυθαγόρα μου, εδώ. Εδώ. Μακριά από τη βρωμιά, μακριά από το θόρυβο, μακριά από όλα. Όταν τραγουδήσαμε στην Κύπρο, ήρθε ένα παιδί από το fan club του Στέλιου, από τα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν fan club, φανατικοί του Στέλιου Καζατζίδη, και ήρθε και μου είπε κάτι το οποίο θα μου μείνει για πάντα στο μυαλό. Θα τραγουδήσεις αθάνατο. Αθάνατο, ε. Ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης. Ναι. Mm. Ένα θα τραγουδήσεις αθάνατο. Ένα παλικάρι το οποίο το γνωρίσαμε. Το γνωρίσατε και εσείς. Εξαιρετικό. Ναι, τώρα όλοι μαζί εμείς. Λατρεύτηκε όσο πιστεύω... Ναι, δεν νομίζω να έχει αγαπηθεί Έλληνας τόσο βαθιά. Τόσο βαθιά και τόσο πολύ, τόσο δυνατά. Mm. Κύριε Βαρδί, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εσέβημας. Εσέβημας. Για πες, τι γίνεται. Εγώ περίμενα να πει και κάτι για μένα, αλλά... Στο δεύτερο γύρο. Δεν είμαστε δίπλα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Είχα την ατυχία να μην δουλέψω πολύ μαζί του. Τον γνώρισα πολύ λίγο, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή, καταρχήν από μικρός ακούω τα τραγούδια του. Κάποια στιγμή τον είδα στο στούντιο, στην Κολούμπια, που έπαιξα κιθάρα σε δύο τραγούδια του. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Και επειδή έπρεπε να φύγουμε αμέσως για να τραγουδήσει ο Στέλιος, κάθισα για περίπου ένα λεπτό. Κάθισα, τον κοίταζα που έπινε καφέ, τον έγραψα στο σκληρό και συνήθως γράφω στο σκληρό πράγματα τα οποία είναι σημαντικά ό,τι έχει περάσει από τη ζωή. Είναι για να μείνουν στο σκληρό. Και δεν φεύγουν με τίποτα, δεν σβήνονται με τίποτα. Έχω γράψει και ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Χαρούλα η Αλεξίου για αυτό που είπες πριν, που λέει «Παιδιά και εμείς προσφυγιάς, με τον καημό στο λίδι, όλη η περιουσία μας, δίσκη του Καζατζίδη». Έχω περάσει τέτοιες φάσεις, επειδή ο πατριός μου είχε πάει στο Βέλγιο και δούλευε στις μήνες στο Κάρβουνο κάτω. Και εμείς, σε αυτής ηλικίας ιδιαίτερα,
των 80-90 όπως είμαι εγώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πάνε να πει Καραζίδης. Δεν στεναχωριέμαι που μερικοί νέοι άνθρωποι